39 είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, κεφάλαιον Α και εδάφιον 27. Σελίζ λοιπόν 1039, κεφάλαιον Α και εδάφιον 27. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, για να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστην του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, ο οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, ή της παραμυθία αγάπης, ή της κοινωνία πνεύματος, εις πλάχνα και τεινά και εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου, να φρονείτε το αυτό έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξα τη ζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστον ημίν, το οποίο ήτο εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσεν λαβών δούλου μορφή, γενόμοιος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα διανακλίνει εις το όνομα του Ιησού, παν γόνι επ ουρανίων και επί γήων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά και τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν, διότι ο Θεός είναι ο ενεργόν εν ημίν, και το θέλειν και εκ το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Αμήν. Η προτροπή λοιπόν του Αποστόλου Παύλου σε μια εκκλησία πραγματικά που του έφερνε πάντοτε χαρά για την υπακοή της, μια εκκλησία που ο Θεός σήκωσε εργάτες, πρεσβυτέρους, διακόνους, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την αύξησε. Μια εκκλησία που ποτέ δεν δημιούργησε προβλήματα, ούτε διδασκαλίας, ούτε νοοτροπίας, ούτε έλλειψης αγάπης. Μια εκκλησία κατά πάντα ευλογημένη. Σε αυτήν την εκκλησία λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με πολύ χαρά στέλνει επιστολή ευλογίας, αλλά δεν πάβει να τους λέει ότι η ψυχή τους βρίσκεται εν κινδύνο. Γι' αυτό προσέχετε να πολιτεύεστε πάντοτε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Προσέξτε τη ζωή σας, το πολίτευμά σας μέσα στην Εκκλησία. Να είναι άξιο με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έξω από την Εκκλησία να πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, το οποίο ακούσατε, στο οποίο στέκεστε και με το οποίο σώσεστε, ώστε ο Απόστολος Παύλος λέει, είτε όταν έλθω και σας δω, αλλά είτε όταν είμαι απόν, ακούω την κατάστασή σας, ότι στέκεστε σε ένα πνεύμα, στο πνεύμα του Θεού, στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι απαραίτητο για να υπάρχει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Υπάρχει νόμος. Όταν στεκόμαστε στην ενότητα της πίστεως,
και στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου υπάρχει νόμος Θεού, απαράβατος. Έστω και αν αυτό το οποίο σκοπεύετε να κάνετε δεν είναι έτσι αυτό που θέλει ο Θεός, θυμηθείτε. Εκεί στη Βαβέλ που αποφάσισαν, καθώς ήταν μιας φωνής και μιας γλώσσης ο λαός, να οικοδομήσουν οίκον, και ο Θεός κατέβηκε και είπε, επειδή είναι μιας γλώσσης και μιας φωνής, ό,τι σκοπεύουνε να κάνουνε θα το καταφέρουνε. Εάν δεν υπάρχει ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος του Αγίου, ό,τι και να κάνετε θα αποτυγχάνετε. Αυτό τους λέει. Προσέχετε να στέκεστε σε ένα πνεύμα και να έχετε και μία ψυχή θέλουσα την υπακοή στην πίστη του Ευαγγελίου. Απαραίτητη προϋπόθεση εύνοιας, ευόδοσης και ευλογίας Θεού στη ζωή την προσωπική του ανθρώπου και την οικογενειακή και την εκκλησιαστική. Η ενότητα της πίστεως και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Τότε μόνο ο άνθρωπος είναι μιας γλώσσης του Λόγου του Θεού και μιας φωνής του Πνεύματος του Αγίου. Κάτι το οποίο πρέπει να σπουδάζουμε, να αγωνιζόμαστε. Πρώτα στον εαυτό μας με τους γύρω μας, ύστερα στην οικογένειά μας και ύστερα στην Εκκλησία. Εάν θέλουμε πραγματικά να απολαμβάνουμε, να ζούμε, να περπατάμε μέσα στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Εάν δεν υπάρχει ενότητα πίστεως, δεν υπάρχει ευλογία. Αν δεν υπάρχει ενότητα Πνεύματος Αγίου, δεν υπάρχει ευλογία. Είναι μαζεμένοι διάφοροι, δοξάζουν το Θεό, αλλά ο Θεός δεν δοξάζεται. Υψώνουν το όνομα του Χριστού, αλλά δεν υψώνεται. Και αν πράγματι υπάρχει ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου, τότε μη φοβάστε τίποτα. Πολλοί ενάντια θα υπάρχουν, αλλά καμία δύναμη δεν θα μπορεί να σας καταβάλει, καθώς είπε και ο Απόστολος Παύλος και διαβάσαμε, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού όταν περπατώ, ακριβώς κατά πάντα στο θέλημά του το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον. Άλλωστε μην παραξενευόμεθα, γιατί εχαρίστηση μας το υπέρ του Χριστού όχι μόνο να πιστεύουμε και να εμπιστευόμεθα και να απολαμβάνουμε τη χάρη του Χριστού στη ζωή μας, αλλά και να πάσχουμε υπέρ αυτού. Όταν ακούς ανθρώπους και έρχονται εναντίον σου επειδή εσύ σπουδάζεις να παραστήσεις τον εαυτό σου θυσία ζώσα ενώπιον του Θεού, μη φοβάσαι να χαίρεσαι. Χάρισμα Θεού είναι να πάσχεις υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού, γιατί έχεις αυτόν τον αγώνα τον οποίον είδαμε στον Χριστό πρώτα, ο οποίος υπήρξε σημείων αντιλεγόμενων στον Παύλο και σε όλη την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και σε κάθε έναν που έχει αυτό το φρόνημα. Αλλά αυτό το φρόνημα, αδερφοί αγαπητοί, δεν χαρίζεται, αποκτάται, κερδίζεται. Γι' αυτό μας φανερώνει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, τέσσερις συνθήκες μέσα τις οποίες ο άνθρωπος του Θεού πολιτεύεται καλός, αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε ο Θεός να μπορεί να του δώσει, να τον ενισχύσει σε αυτό το φρόνημα του Χριστού. Πρώτον, εάν υπάρχει παρηγοριά, αλλά μέσα από το Χριστό, όχι ανθρώπινη, όχι γήινη, γιατί μόνο ο Θεός είναι πατήρ πάσης παρηγορίας.
Δεν μπορώ να σε παρηγορήσω και δεν μπορείς να παρηγορήσεις, αλλά και δεν μπορείς να παρηγορηθείς. Με σκέψεις, ενέργειες, έργα που είναι έξω από την παρουσία του Χριστού, έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα καταντήσεις άθλιος παρηγορητής και θα καταντήσεις απελπισμένος, χωρίς παρηγοριά, αν εξητήσεις παρηγοριά έξω από την παρουσία του Χριστού, έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει παρηγοριά έξω από το Χριστό. Μόνη παρηγοριά έρχεται από τον Θεό, τον Πατέρα του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι πατήρ πάσης παρηγορίας και πατήρ των νυχτηρμών. Μη ψάχνεις να βρεις παρηγοριά από ανθρώπους. Μη ψάχνεις να βρεις παρηγοριά σε ανθρώπους. Μη προσπαθήσεις να παρηγορηθείς με τα σχέδιά σου και με τη σκέψη σου. Δεν υπάρχει παρηγοριά. Μόνο εν Χριστώ Ιησού η ψυχή σου θα παρηγορείται και η ειρήνη του Θεού θα βασιλεύει στη ζωή σου. Επαναλαμβάνω, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μην εξητάς, μην περιμένεις παρηγοριά από ανθρώπους. Μην ζητάς τη λύση του προβλήματός σου από ανθρώπους. Δεν γίνεται. Και αν θέλεις πράγματι να παρηγορήσεις, με προσευχή και μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, με το Λόγο του Θεού. Δεύτερον, εάν υπάρχει της παραμυθία αγάπης, προτροπή, ενίσχυση. Αλλά τι ενίσχυση? Που να βγαίνει από αγάπη. Ποια αγάπη? Η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Από ποια αγάπη? Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Να περπατάμε στις εντολές Του. Προτροπή ενίσχυσης δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο μέσα από την αγάπη του Θεού. Μόνο η αγάπη του Θεού μπορεί να δώσει στη ζωή μας ενίσχυση και προτροπή και να μας κάνει ικανούς να μπορούμε να ενισχύουμε και να προτρέπουμε τους άλλους. Εάν δεν αγαπάς, μην προτρέπεις, μην συμβουλεύεις. Εάν δεν αγαπάς τον Χριστό πρώτα, ώστε να εκτελείς εντολές Του, μην συμβουλεύεις. Θα τον καταστρέψεις τον άνθρωπο. Και μην ζητάς συμβουλές, θα καταστραφείς. Μόνο όπου υπάρχει αγάπη, δηλαδή απλά, αν δεν αγαπάς τον αδελφό, μη το συμβουλεύεις, αδελφέ. Και αν δεν αγαπάς τον αδελφό, μη δέχεσαι συμβουλές. Δεν υπάρχει προτροπή, δεν υπάρχει συμβουλή, δεν υπάρχει ενίσχυση. Δεν μπορεί να υπάρξει ενίσχυση. Τρίτον, αν υπάρχουν σπλάχνα και εκτιρμοί. Εδώ τώρα είναι πολύ σοβαρό. Ο μόνος σπλαχνικός είναι ο Θεός. Πολύ ευσπλαχνός. Μόνο αυτός ξέρει να σπλαχνίζεται και μόνο όταν ο Θεός γεμίσει την καρδιά σου με σπλάχνα και εκτιρμούς, τότε είσαι χρήσιμος χριστιανός. Και είναι ο άλλος χρήσιμος χριστιανός. Χωρίς σπλάχνα είσαι ένας ξερός χριστιανός, τυπικός χριστιανός, που θα καταντήσεις ιερέας και λεβίτης όταν συναντήσεις τον τραυματισμένο στο δρόμο. Μόνο ο Σαμαρίτης που είχε σπλάγνα ήταν καλός Σαμαρίτης. Χρήσιμος. Χρήσιμος στο Θεό, χρήσιμος στα αδέλφια του, χρήσιμος στη ζωή του, χρήσιμος στην οικογένειά του, χρήσιμος στα παιδιά του. Χρήσιμος στο έργο του Θεού. Και αυτό πάλι δεν επιτυγχάνεται, αλλά χαρίζεται από το Θεό. Χάρισέ μας τα σπλάχνα σου, Χριστέ μου. Χάρισέ μας. Τέλος, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό. Έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες.
να αυτό που είπαμε μιας φωνής και μιας γλώσσης, που δεν μπορεί να υπάρξει όμως αυτή η ωραία κατάσταση να φρονείς το αυτό, να αγαπάς με την ίδια αγάπη για όλους, όχι αυτόν λίγο περισσότερο, εκείνον λίγο λιγότερο, όχι με το πρόσωπο ληψίας. Όχι τα παιδιά μου επειδή είναι παιδιά μου λίγο περισσότερο από τα παιδιά σου που δεν είναι παιδιά μου και είναι παιδιά σου. Δεν είναι αυτός χριστιανός που να μπορεί πραγματικά να έχει το φρόνημα που θέλει ο Θεός να έχουμε, το φρόνημα του Χριστού. Δεν μπορεί να το έχει. Για να φρονούμε το αυτό, να είμαστε ομόψυχοι και ομόφρονες και να έχουμε την αυτήν αγάπη, είναι απαραίτητο να παρηγορούμε και να παρηγορούμεθα εν Χριστώ Ιησού. Να συμβουλεύουμε και να συμβουλευόμεθα με την αγάπη που να κινεί κινητήριο δύναμη και να σπλαχνιζόμαστε ώστε να είμαστε χρήσιμοι σε όλους. Τι ωραία που είναι η χριστιανική ζωή όταν είναι αληθινή. Πόσο ωραία είναι. Όχι μόνο απολαμβάνεις εσύ την παρουσία του Θεού, αλλά απολαμβάνουν και οι άλλοι την παρουσία τη δική σου και απολαμβάνεις και εσύ την παρουσία των άλλων. Δηλαδή υπάρχει κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα λίλων, ώστε το αίμα του Ιησού Χριστού να έχει ισχύ και να καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Αδελφοί αγαπητοί, στις έσχατες αυτές οι μέρες είναι πιο επίγουσα η ανάγκη αυτής της ενότητας να γίνουμε μια γλώσσα και μια φωνή. Επίγουσα ανάγκη. Δεν είναι εύκολο. Είναι αγώνας, είναι σπουδή. Είναι προσπάθεια. Όχι να διορθώσω τον άλλονε, αλλά να διορθώσει εμένα ο Χριστός. Τον άλλον δεν μπορώ να τον διορθώσω εγώ, αφού με το ζόρι αν μπορώ να διορθώσω τον εαυτό μου. Αλλά τον εαυτό μου πρέπει να αγωνίζομαι να τον διορθώσω. Να το κάνω η ζωή μου να είναι εν Χριστώ. Η φροντίδα μου, η ενίσχυσή μου να είναι μόνο μέσα από την παρηγοριά της αγάπης. Και το τρίτο που άφησα τελευταίο, κοινωνία πνεύματος. Υπάρχει κοινωνία πνεύματος, αλλά υπάρχει και κοινωνία σάρκας. Υπάρχει κοινωνία γήινη και υπάρχει και κοινωνία ουράνια. Υπάρχει συζήτησης, σκέψης, παρέα σαρκική, δεν λέω αμαρτίας, έχουσα φρόνημα σαρκός, και υπάρχει σκέψης, συζήτησης, κοινωνία φρονήματος Πνεύματος Αγίου. Κύριε Θεέ μου, να η τέλεια χριστιανική ζωή στη σχέση μου με το Θεό που εξαρτάται από τις σκέψεις μου, εξαρτάται από τη λογική μου, εξαρτάται από την προσευχή μου, εξαρτάται από τις απόψεις μου, που δεν θέλω να είναι απόψεις δικές μου, λογική δική μου, κρίσεις δική μου, σκέψεις δική μου, δικές μου, θέλω να είναι Πνεύματος Αγίου. Πολύ ωραία η χριστιανική ζωή, σε ανεβάζει στον ουρανό. Και μέσα στην κοινωνία με τα λίλων να υπάρχει κοινωνία Πνεύματος Αγίου. Τότε αδερφοί αγαπητοί, δεν είμαστε, μην νομίζει κανείς ότι υπάρχει εδώ μέσα ένας τέτοιος άνθρωπος. Μόνο ο Χριστός είναι.
Αλλά εμείς θέλουμε να προσευχηθούμε να μας κάνει ο Θεός, αδερφοί. Και θα μας κάνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι γραμμένο ότι ο Χριστός θα παραλάβει εκκλησία ένδοξη, αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα ερητίδα ητήτων τιούτων. Και εγώ θέλω να είμαι μέσα σε αυτή την εκκλησία. Δεν θέλω να είμαι στις εξήκοντα βασίλισσες, στις ογδοήκοντα παλακές και στις αναρρύθμιτες νεάνιδες. Θέλω να είμαι μέσα στην εκκλησία του Χριστού, που είναι μία η περιστερά του Χριστού, μία η εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου, μία που έχει την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό πλατύνθητε, Κορίνθοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ανοίξατε τις καρδιές σας. Μην κλείνετε την καρδιά σας. Ανοίξατε τις πόρτες. Και εγώ θα φέρω το έθνος μέσα το Άγιο. Αλληλούια. Να επαναλάβω έτσι πως μου το, έτσι πως το κατάλαβα. Αδερφοί αγαπητοί, δεν έχουμε περιθώρια για αστιάκια. Χρονικά, αλλά ούτε και πνευματικά. Ο Κύριος έρχεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να υπολογίσουμε. Δεν έχουμε πλέον περιθώρια χρονικά για να αφήσουμε την καρδιά μας να μας κατευθύνει. Είναι ανάγκη να κατευθύνεται η καρδιά μας από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ανάγκη να κατευθύνεται η καρδιά μας από τη δύναμη του Λόγου του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι ανάγκη να κατευθύνουμε το σώμα μας, δαμάζοντας το σώμα μας και δολογωγώντας το μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού στην ουράνια κοινωνία με τον Πατέρα μας. Είναι ανάγκη να δαμάζουμε το σώμα μας και να το δουλαγωγούμε και να το κατευθύνουμε μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ανάγκη. Γι' αυτό μην πράτετε μηδέν εξαντιζηλίας ή καινοδοξίας. Μην αφήνεις την καρδιά σου τη ματαιότητα να κυριαρχεί, την αντιζηλία. Τι σημαίνει αντιζηλία? Το κείμενο μιλάει για ερηθεία. Τι σημαίνει αντιζηλία? Εγώ λίγο πιο καλός από σένα, εγώ λίγο πιο πάνω από σένα, εγώ λίγο πιο μπροστά από σένα. Ο Λόγος του Θεού λέει εγώ λίγο πιο πίσω από σένα, εγώ λίγο χειρότερος από σένα, εγώ λίγο πιο μικρός από σένα. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Και ιδιαιτέρως μη βλέπετε μόνο το δικό σας το συμφέρον, αλλά πρώτα το συμφέρον του άλλου. Και τότε, επαναλαμβάνω, κάνε μας Χριστέ μου έναν τέτοιο χριστιανό. Κάνε μας μια τέτοια χριστιανική οικογένεια. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, κάνε μας μια τέτοια χριστιανική οικογένεια. Κάνε μας μια τέτοια εκκλησία δική σου. Κάνε μας Χριστέ μου. Αυτό το κάνε μας όμως θα γίνει με τον τρόπο που ο Θεός θέλει. Αμήν. Με τον τρόπο που ο Θεός θέλει. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν. Να μάθουμε όπως είπε ο Απόστολος Παύλος και να ταπεινωνόμεθα και να περισσευόμεθα. Και να χορταζόμεθα και να πεινάμε. Γνωρίζοντας γιατί εμείς του δίνουμε το δικαίωμα του Κυρίου μας. Να μας πάρει στα χέρια του και να μας πλάσει εκκλησία αμόμητο, αγία, ένδοξη, περιστερά δική του. Και όχι μόνο εμάς εδώ, αλλά σε όλη την πατρίδα μας, σε όλη την οικουμένη. Και εμείς να είμαστε ένα μικρό μέλος του σώματος του Χριστού. Ασήμαντος στους οφθαλμούς των ανθρώπων, αλλά σημαντικότατος στους οφθαλμούς του Θεού. Αμήν αδερφοί. Κάνε μας μια τέτοια εκκλησία. Τότε ο Θεός
μπορεί να χτίσει μέσα μας. Πνεύμα ηγεμονικό. Και αναρωτιόμουν, τι είναι το πνεύμα το ηγεμονικό? Τι είναι? Και δεν έβρισκα λύση. Δεν θεωρούσα ότι ο Θεός θέλει να κάνει ηγεμόνες μέσα στην Εκκλησία. Δεν ευχαριστιόταν η ψυχή μου με αυτό το πνεύμα το ηγεμονικό. Τι είναι το πνεύμα το ηγεμονικό που ο Δαβίδ στη μετάνοιά του είπε, ανανέωσον τη σωτηρία σου εντός μου, πνεύμα ηγεμονικό δώσε μου. Και η απάντηση είναι το αυτό φρόνημα, γιατί ο μόνος που είναι Κύριος και ηγεμόνας είναι ο Χριστός. Το αυτό φρόνημα ας είναι σε εσάς, το οποίον ήτο και στον Χριστό, το οποίον ήτο στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Και τώρα είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, αλλά είχε αυτό το πνεύμα το ηγεμονικό, το φρόνημα, όταν ήταν το οποίο ήτο εν το Χριστό Ιησού, ο οποίος εν μορφή Θεού απάρχων δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δηλαδή λέει ο Απόστολος Παύλος, και μ' αρέσει αυτό το εδάφιο, διότι εξεύρεται την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιωσον επτόχευσε δια να πλουτίσετε εσείς με την πτωχίαν αυτού. Πλούσιος στην ουράνια βασιλεία, μορφή Θεού υπάρχον, δεν νόμισε ότι του αρπάζει κάποιος κάτι όταν παίρνει μορφή ανθρώπινη, όταν πτωχεύει και αλλάζει μορφή. Αλλά όχι πτωχεύει επειδή είναι ταπεινός, αν και είναι, αλλά πτωχεύει για να πλουτίσουμε εμείς. Να λοιπόν το πνεύμα το ηγεμονικό. Ταπεινώσου εσύ για να δοξαστεί ο αδελφός σου. Πτώχευσε εσύ για να πλουτίσει ο αδελφός σου. Μην νομίσεις αρπαγή εάν προσφέρεις την ανάγκη του αδελφού σου. Αλλά είναι η δόξα του Θεού. Είναι πνεύμα ηγεμονικό που σου έδωσε ο Θεός και που είχε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με τη δική του την πτωχία. Και εξηγεί, τον εαυτό του τον εκένωσε από τη δόξα του ουρανού, όχι από τη θεότητα, γιατί δεν έπαψε μέσα στο ανθρώπινο σώμα να είναι παντοδύναμος Θεός. Μορφή άλλαξε. Δεν άλλαξε υπόσταση, έγινε τέλειος άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι, και μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο κατοίκησε ο παντοδύναμος Θεός. Η μορφή, η ευσέβεια, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός κατόκισε μέσα σε ανθρώπινη σάρκα. Μορφή άλλαξε, όχι υπόσταση. Και με αυτή την καινούργια μορφή αφού έλαβε δούλου μορφή και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και αφού ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του. Εταπεινώθη σαν Θεός και έγινε άνθρωπος, επτόχευσε σαν Θεός για να πλουτίσουμε εμείς, αλλά επτόχευσε και σαν άνθρωπος για να πλουτίσουμε με τη φτώχεια του. Εταπείνωσε τον εαυτό του πώς?
γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το σημαντικό. Που δεν έκανε ο Δαβίδ, που δεν έκανε ο Ουρίας, που δεν έκανε κανένας άνθρωπος. Έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ονειδισμένος, επικατάρατος, με τον πατέρα του να στρέφει το βλέμμα του, γιατί πάνω σε αυτόν είχαν μαζευτεί το σύνολο των αμαρτιών όλων των ανθρώπων. Ο Θεός, σε μορφή ανθρώπου, που δεν είχε όμως κάλος ούτε είδος, και όλοι έστρεφαν το πρόσωπό του από αυτόν, τέλεια φτώχεια, για να πλουτίσουμε εμείς. Τέλειος ονειδισμός για να δοξαστούμε εμείς. Τέλεια κατάντια για να υψωθούμε εμείς. Πνεύμα ηγεμονικό. Γι' αυτό και ο πατέρας εν δικαιοσύνη και όχι χαριστικά εχάρισε σε αυτόν του χάρισε. Δεν ήταν ανταμοιβή, ούτε και στο γιο του. Ήταν χάρισμα. Έκανε χάρη ο πατέρας και στον ιό του το μονογενή, ο οποίος εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Έκανε χάρη στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, γιατί κανένας άνθρωπος μόνο κατά χάρη απολαμβάνει τη δόξα του Θεού. Ευρέθη αναμάρτητος, άμωμος, άγιος. Δεν ευρέθηκε μόμος. Αλλά ο Θεός εχάρισε εις αυτόν. Δεν αντάμυψε αυτόν. Εχάρισε εις αυτόν. Το υπερπάνω όνομα, για να κλείνει από εδώ και στο εξής, εις το όνομα του Ιησού, του Κυρίου, παν γόνι, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Εχάρισε σε αυτόν το υπερπάνω όνομα, το όνομα Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, μπροστά στον οποίο θα κλείνει πάν γόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, για τον οποίο ο Απόστολος Ιωάννης λέγει, δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε εκεί, αλλά είναι εξεύρωμεν ότι θα είμεθα όμοι με Αυτόν και θέλωμεν βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Σε κάθε δύναμη επουράνια, επίγεια ή καταχθόνια. Αξίζει τον κόπο να φτωχεύσεις εν το ονόματι του Χριστού για να πλουτίσεις τους άλλους. Αξίζει τον κόπο να εξητήσουμε το φρόνημα του Ιησού Χριστού, το πνεύμα του αυτό το ηγεμονικό της ταπείνωσης, της θυσίας, της υπεροχής και της δόξας. Ώστε, αγαπητοί μου, ολοκληρώνει ο Απόστολος Παύλος, καθώς πάντοτε ήσασταν υπάκουοι, λέει στους Φιλιππησίους, μακάρι να το λέει και για μας, όχι μόνο στην παρουσία μου, αλλά πολύ περισσότερο στην απουσία μου, γι' αυτό με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Με τα φόβου και τρόμου. Γιατί κινδυνεύει η σωτηρία σου από την καρδιά σου. Κινδυνεύει η σωτηρία σου από τη σκέψη σου και τους διαλογισμούς σου.
Γι' αυτό μετά φόβου και τρόμου εργάζεται τη σωτηρία, γιατί ας ξέρουμε όλοι ότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας και το να θέλουμε και το να εργαζόμεθα, αλλά πότε? Όταν η ευδοκία Του, όταν ευαρεστείται σε μας, Κύριε μου. Αν θέλεις ο Θεός να εργάζεται στη ζωή σου το τέλειο, και στο να θέλεις και στο να μπορείς, πλησίασε Τον και αγωνίσου να Τον κάνεις να ευαρεστείται σε σένα. Να ευαρεστείται. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεώς σας. Αλλά εάν θέλεις παρηγοριά, μόνο στο Χριστό. Αν θέλεις προτροπή και συμβουλή, μόνο στην αγάπη του Θεού. Αν θέλεις κοινωνία, μόνο Πνεύματος Αγίου. Και πρόσεξε, σπλάχνα και εκτιρμή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις στην καρδιά σου, στη ζωή σου, για την εύνοια του Θεού, για την αρέσκεια του Θεού, για την ευαρέσκεια του Θεού. Και αγωνίζω στην ενότητα της πίστεως και στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Χωρίς αντιζηλίες, χωρίς καινοδοξίες, αλλά βλέποντας τον αδελφό σου και θεωρώντας τον υπερέχοντα. Και πρόσεχε, όχι μόνο για τον εαυτό σου και για τα παιδιά σου, αλλά για τους άλλους πρώτα. Και τότε ο Θεός θα σου χαρίσει Πνεύμα ηγεμονικό. Εις δόξαν του ονόματός Του. Και τότε ο καρπός σου θα είναι εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Αμήν. Αμήν.